Βλέπω ότι είναι δύο διαφορετικών κατευθύνσεων η συζήτησή μας. Η μία... Βλέπω ότι η συζήτησή μας είναι δύο διαφορετικών κατευθύνσεων. Η μία η κατεύθυνση είναι σύμφωνα με το κείμενο που μας στείλατε, Πρόεδρε, και το διαβάσαμε και θα σας πούμε μετά στην ψήφισή του αν συμφωνούμε ή όχι. Έχω πολλές αισθάσεις κατά τη διατύπωση του κειμένου. Απομονώνει πάρα πολλά πράγματα και δημιουργεί και φοβικά σύνδρομα. Θεωρώ ότι το κείμενο δεν είναι σωστό, πρώτον, και δεύτερον, αν θέλετε για την ψήφισή του και μόνο, του κειμένου που μας παρουσιάσατε, θα ψηφίσω όταν θα έρθει η ώρα. Είμαι αντίθετος δηλαδή σε αυτό. Έχει και πάρα πολλά λάθη το κείμενο. Μπορώ να σας τα αναφέρω αν θέλετε να συζητήσουμε επί του κειμένου. Ό,τι αφορά την εισήγηση και το σκεπτικό που ανέπτυξε ο Δήμαρχος, νομίζω στο 90% συμφωνώ. Δεν έχω καμιά αντίρρηση σε αυτό. Άλλωστε, εξέφρασε μια διαφορετική προσέγγιση της συνθέσεων και συνεννοήσεων και συνεργασιών, θα έλεγα, που αν βάλουμε, αν πρωταγωνιστήσουν τα προβλήματα και αν ιεραρχήσουμε ότι τα προβλήματα θα πρέπει να σκεφτούμε και να συζητάμε, νομίζω επιλύονται όλα, και τα μικροκομματικά και τα παραπολιτικά, θα έλεγα, θέματα του καθένα μας. Βέβαια, είμαι υπέρ της καθαρής απλής αναλογικής, όχι της μεσοβέζικης. Γιατί και το νομοσχέδιο αυτό ενέχει έναν κίνδυνο ότι δεν θα είναι τόσο απλή αναλογική. Θα, όταν παρουσιαστεί σαν νομοσχέδιο, θα έχω τη δυνατότητα να εκφράσω ίσως τις αντιρρήσεις μου σε κάποια άρθρα του. Στη γενική φιλοσοφία όμως είμαι υπέρ. Δηλαδή πρέπει να πάμε σε απλή αναλογική, να το τολμήσει επιτέλους η Ελλάδα αυτό, γιατί οι ενισχυμένες λογικές, τα ενισχυμένα εκλογικά, οι ενισχυμένοι εκλογικοί νόμοι μας έφεραν εδώ που μας έφεραν, γιατί δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους δύο άνθρωποι, ή τρεις τουλάχιστον ή πέντε, γροντάκιδες, φουρτουνάκιδες πάντα. Άλλωστε κάτι τέτοιο ήταν και όταν αρχίσαμε εδώ, θεωρώ. Άρα λοιπόν αυτό μόνο μας διχάζει και δεν μας ενώνει. Και στην υψηλή πολιτική, της Βουλής δηλαδή, αλλά και στην αυτοδιοίκηση. Στην αυτοδιοίκηση όμως, επειδή τα προβλήματα είναι αυτά που σε σμπρώχνουν και είναι πρωταγωνιστές, νομίζω ότι η απλή αναλογική θα βοηθήσει την αυτοδιοίκηση. Να σας αναφέρω βέβαια ότι είναι ένα αναλογικό σύστημα. Εμείς, π.χ. στις προηγούμενες εκλογές πήραμε ένα ποσοστό, θα είχαμε 4-5 έδρες. Όχι μόνο 2 για παράδειγμα. Θα μπορούσατε κάλλιστα, Δήμαρχε, να συνοηθείτε με όλους μας και με τους 27. Να μην είστε παγιδευμένος και εμφυλωμένος σε αυτό που μέχρι στιγμής γευτήκατε και το ξέρουμε πολύ καλά. Επειδή είπατε τώρα για προσωπικές λογικές, μάλλον θα το πω αργότερα αυτό. Θεωρώ δηλαδή ακόμη και την εποπτεία που λέει ο νόμος, ο Χριστένης δηλαδή, ακόμη και αυτές τις υπηρεσίες εποπτείας προς την αυτοδιοίκηση και ακόμη και το πειθαρχικό έλεγχο, είτε τον. Μιλάμε πειθαρχικό έλεγχο, εννοείται όλη τη δομή της αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι είναι σωστό, αρκεί να μπει σε σωστή και δημοκρατική και αναλογική βάση. Γιατί τα μεγάλα ανοίγματα και οι μεγάλες τρύπες δυστυχώς είναι στην αυτοδιοίκηση. Τις βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα ακούμε, γιατί δεν ακούμε τις μεγάλες τρύπες της αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, όχι εγώ σε εμάς. Αν βέβαια αυτό γίνει, αυτές οι συνενέσεις, οι συγκλήσεις και οι συνεργασίες θα γίνουν εκ των πραγμάτων. Θα γίνουν εκ των πραγμάτων βάσει κάποιων προγραμματικών θέσεων. Δηλαδή, πρέπει να πάμε στην κατεύθυνση ότι ξέρετε, θα συνεννοείται ο Δήμαρχος με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, θα προτείνεται ένα πρόγραμμα, θα ψηφίζετε αυτό το πρόγραμμα. Ποιος λοιπόν θα είναι αυτός που θα αρνείται ένα σοβαρό πρόγραμμα να μην το ψηφίσει? Και δεύτερον, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα ελέγχουν την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το οποίο θα έχει ψηφιστεί, το οποίο φυσικά θα είναι υλοποίησιμο, αν δεν θα είναι κάτι σαν φαντασία. Όχι, θα μαλώνουν με άλλο τρόπο και για άλλα λόγια. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ της λογικής αυτού του νομοσχεδίου, όπως και εσείς πολύ σωστά το αναφέρατε σε όλη αυτή την φιλοσοφία του. Τώρα για να πούμε και την αλήθεια, εσείς έπρεπε να ήσασταν πολύ φαν υποστηρικτή του Χριστένη. Προσέξτε όμως, καταθέτετε κάτι αρνητικό. Όχι, δεν είναι δικό μας αυτό. Πώς δεν είναι δικό μας, λέω.
Συμφωνώ. Δόθηκε για συζήτηση. Εντάξει, συμφωνώ. Άρα λοιπόν αυτό δεν πρέπει να το ψηφίσουμε. Δεν δικά μου καλά μας. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Αυτό δεν πρέπει να το ψηφίσουμε. Γιατί σας πληροφορώ, είμαστε σε μια κοινωνία πάρα πολύ μικρή. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Αρκεί να σας πω από το 1900. Έτσι. Και εγώ θα σας καταθέσω γιατί εγώ. Εσείς σκεφτήκατε και πίκρες και γλύκες, εγώ απ' έξω είμαι και θα σας τα αναφέρω πιο ελεύθερα. Από το 1998 που έγιναν οι δύο δήμοι Εξαρλαντάνου, Αριδαίας και Αλμοπίας, σας πληροφορώ οι λογικές και οι προσωπικές λογικές, αν μη τι άλλο το Δήμο το πήγαν πάρα πολύ πίσω. Δεν θέλω να βαθαίνω πολύ περισσότερο. Εσείς το γευτήκατε, το γεύτηκαν και οι προηγούμενοι δήμαρχοι και στο Δήμο Εξαρλαντάνου πολύ περισσότερο, ενδεχόμενο και στο Δήμο Αριδαίας. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς δεν είχε τη δυνατότητα ο Δήμαρχος το συνθέσεων και το συνενέσεων και τη συνεννόηση με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν λοιπόν παγιδευμένος σε κάτι στενά αγγυλωμένα νούμερα και έτσι λοιπόν ακόμη κι εσείς ενδώσατε σε προσωπικές λογικές. Ακόμη κι εσείς. Για τους προηγούμενους ξέρουμε πάρα πολύ καλά και μπορείτε να το αναφέρετε και εσείς για οποιοδήποτε δήμαρχο πέρασε, είτε τον πρώην Δήμο Εξαρλαντάνου, είτε τον πρώην Δήμο Αριδαίας. Τα είδαμε αυτά τα σενάρια, αυτά τα σκηνικά, τα είδαμε, τα διαπιστώσαμε. Άρα λοιπόν αυτή η μικρή κομματική μέσα σε ένα μικρό κομματικό σωλήνα και αυτές οι ομάδες μέσα σε έναν υπέρμετρο κομματισμό, νομίζω ότι η Κλεισθένη θα σπάει και είναι ευχάριστο αυτό να ανοίξει την κοινωνία να συζητήσουμε σε συνεννοήσεις, σε συνεργασίες και σε συνενέσεις. Γι' αυτό είμαι υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, όχι εξ ολοκλήρου, θα το δω. Κάποιες παρατηρήσεις δεν το συζητάω. Ναι, στη φιλοσοφία του όμως θέλω να είναι 100% καθαρής αναλογικής. Να ενισχύει την αυτοδιοίκηση. Πολύ σωστά το είπατε, με πόρους που τις αρμόζει, ο κάθε ένας με τη γεωγραφία του και την περιοχή του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να τον πρικοδοτεί με κάποια οικονομικά στοιχεία για να μπορεί να λειτουργεί και να δίνει μια ελευθερία στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή θα είναι πιο συνθετικό, να μην υπάρχει αυτή η ταφόπλακα, να υπάρχει δηλαδή, γιατί θα υπάρχει συνευθύνη όλων των παρατάξεων. Άρα λοιπόν πρέπει να συμφωνείτε 100% και να μην ψηφίσουμε αυτό το κίνημα.